μουσική. Στο ιστορικό κέντρο η συνείδηση ύποπτη. Και βεβαίως ουδείς μετακινεί τραπεζοκαθίσματα και γλάστρες. Θα το κλείσω έτσι, αυτή την ενότητα. Ουδείς μετακινεί γλάστρες και τραπεζοκαθίσματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Μελτίο Κέρκυρας, που έχει εξοργήσει πάρα πολλούς. Μεταξύ αυτών έχουμε μια συνέντευξη, δήλωση του Προέδρου Εστίασης, του κ. Βασίλη Βασιλάκη. Ο κ. Βασιλάκης, ο οποίος ήταν παρόν, μίλησε πολύ σκληρά για τη συνεδρίαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει διαλυθεί το επιμελητήριο ουσιαστικά. Αυτό λέει ο κ. Βασιλάκης. Πιο κάτω δεν έχει να πάει, γιατί είναι τελείως, ούτε πάτος υπάρχει, ούτε τίποτα. Τίποτα δεν υπάρχει στο επιμελητήριο πλέον. Τίποτα. Τίποτα, και δυστυχώς το βλέπει πλέον η πλειοψηφία αυτό. Και το βλέπει και το αντιμετωπίζει. Ας ακούσουμε τι σου είπε τηλεφωνικά ο κύριος Πρόεδρος Εστίασης, ο κύριος Βασίλης Βασιλάκης, ο οποίος δικαιώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, πρέπει να πούμε. Έτσι, έτσι. Και επανήλθε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τον είχαν διαγράψει και αυτόν, τον πετάξαν έξω. Λοιπόν, ας ακούσουμε τον κύριο Βασιλάκη. Πάμε. Στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο, κυρία Αντούρου, του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, έγινε το αδιανόητο, το πρωτοφανές, το αβάσιμο, το παράλογο, το αντιδημοκρατικό. Είχε απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο 14 μελών. Είχαν προσέλθει όλοι οι σύμβουλοι στη συνεδρίαση αυτή και συζητάγαμε τα θέματα της σημερινής διέταξης. Όταν φτάσαμε στον αριθμό 8 θέμα, με αριθμό ημερησίες διάταξης θεμάτων, αν θυμάμαι καλά, 11 ή 12, στο 8ο θέμα υπήρχε αντίλογος και έντονη αντιπαράθεση. Και δεν μπορούσε η διοίκηση να περάσει την πρότασή της, την άποψή της. Εφόσον είδαν ότι δεν θα περνούσε η θέση τους, η άποψή τους, σηκώθηκε ο πρόεδρος, ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Γενικός Γραμματέας και ένα μέλος της διοίκησης και αποχώρησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο για να λήξει συνεδρίαση. Το παράλογο είναι ότι είχαν μείνει 11 μέλη της διοίκησης που ήταν υπέρ αυτού του θέματος, άρα να μην περάσει το θέμα της, να μην περάσει θετικά το θέμα, η άποψη της διοίκησης, και μπορούσε να υπάρχει απαρτία και να συνεχιστεί η συνεδρίαση και ας έφυγαν αυτά τα 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, έληξε η συνεδρίαση και σταμάτησε παράνομα και αντιδημοκρατικά. Ακούσαμε τον κύριο Βασιλάκη, ναι. Εγώ δεν έχω να πω τίποτε παραπάνω και τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο.